Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε το 330 μετά Χριστό, καταγόταν από τα μέρη του Πόντου. Η οικογένειά του ήταν αρχοντική και πολύ πιστή στον Θεό. Οι γονείς του φρόντιζαν να αποκτήσει σπουδαία μόρφωση, σπούδασε όλες τις επιστήμες της εποχής του, νομική, αριθμητική, φιλολογία, ιατρική, γεωμετρία, ρητορική και μουσική. Όταν μεγάλωσε έγινε ιερέας και έπειτα επίσκοπος στην Κεσάρια. Μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς και για να ανακουφίσει τους πονεμένους. Έκτισε μια πολιτεία με ορφανοτροφείο, νοσοκομείο, γυροκομείο, λεπροκομείο, ναό, η οποία ονομάστηκε Βασιλιάδα. Ήταν γενναίος, δεν φοβήθηκε ούτε τον αυτοκράτορα που τον απειλούσε ότι θα τον βασανίσει ή θα τον σκοτώσει αν δεν αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη του. Έφυγε από αυτή τη γη σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο Γρηγόριος, ο θεολόγος, γεννήθηκε στην Αριανζό της Καπαδοκίας το 329. Ο πατέρας του ήταν ιερέας. Από τα νεανικά του χρόνια ακόμα συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Μέγα Βασίλειο. Ο Γρηγόριος έγινε πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη και με τους λόγους του υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία σε χρόνια δύσκολα. Ήταν ψυχή ευαίσθητη, με ποιητικό ταλέντο. Έγραψε 407 ποίηματα που διακρίνονται για τη χάρη τους. Πέθανε σε ηλικία 90 χρονών, απλώς και ταπεινός στην Αριανζό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Γεννήθηκε το 345 μετά Χριστόν μέσα σε μια αρχοντική οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε νωρίς και το μεγάλωσε με πολύ φροντίδα η μητέρα του, η Ανθούς. Όπου και αν σπούδαζε ο Ιωάννης, ξεχώριζε για την σοφία του. Μιλούσε τόσο συναρπαστικά, ώστε τον ονόμασαν Χρυσόστομο. Μοίρασε και αυτός την περιουσία του στους πτωχούς. Έγινε ιερέας στην Αντιόχεια, στη συνέχεια πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, που καθημερινά πρόδωσε να τρέφονται 7.000 ορφανά και χείρες. Άσκησε έλεγχο κατά των πλουσίων και του αυτοκράτορα τις πολλές τους αδικίες. Το λόγο αυτό εξορίστηκε και πέθανε σαν μάρτυρας στην εξορία. Και οι τρεις Άγιοι ξεχώριζαν για τη μόρφωση και την φλογερή πίστη τους. Πρώτοι αυτοί συνδύασαν υπέροχα τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Αγάπησαν πολύ τον Θεό, γι' αυτό αγάπησαν πολύ και τους ανθρώπους τους. Τα πλούτη τους, αλλά και τον εαυτό τους, τα διέθεσαν για να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Μελέτησαν με προσοχή την Αγία Γραφή και έγραψαν σπουδαία συγγράμματα μέσα στα οποία φαίνεται η σοφία τους. Ελάτε να διαλέξουμε από το θησαυροφυλάκιο της σοφίας τους πολύτιμα πετράδια που δεν έχασαν την αξία τους και ας πέρασαν τόσοι αιώνες. Όταν ένωσαν συνεχίζει να ακούει άσχημα λόγια, θα φτάσει και σε άσχημα έργα. Από όλους τους σταυρούς, τα πλούτη και τα αγαθά που αποκτά ο άνθρωπος στη ζήση του, μονάχα η αρετή δεν σβήνει με τα χρόνια, δεν φθήρεται, αλλά μένει αιώνια. Όπως οι μέλισσες διαλέγουν από τα άνθη, έτσι και εσείς να διαλέγετε από αυτά που διαβάζετε ό,τι σας είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συμβουλεύει πιο συχνά να θυμάσαι το Θεό, δηλαδή να προσεύχεσαι παρά να αναπνέεις. Το πιο γλυκό πράγμα και όνομα είναι η ειρήνη, που ενώ όλοι την επαινούν, μόνο λίγοι τη στηρίζουν.
Ωραία ρε τι η φιλανθρωπία, η φροντίδα των φτωχών, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει, θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει, όχι μόνο όταν με επαινεί, αλλά και όταν με ελέγχει για να με διορθώσει. Όπως ένα χρυσοήφαντο ένδυμα, είναι ωραίο να το βλέπει κανείς, πολύ καλύτερο όμως φαίνεται όταν το φορεί. Έτσι και οι εντολές του Θεού. Είναι καλές και ωφέλιμες και όλοι τις επαινούν, αλλά φαίνονται πολύ καλύτερες όταν κανείς τις εφαρμόζει. Ένα παιδί με καρδιά πειρακτωμένη από αγάπη για τον Θεό μπορεί να αλλάξει όλο το περιβάλλον του.